Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα πάρα πολύ ωραίο, ενδιαφέρον, σημαντικό βίντεο που θα απαντήσω σε ερωτήσεις που μου στείλατε στο Instagram και έρχεται ότι στείλατε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα να αναπτύξουμε και να συζητήσουμε. Είμαστε εδώ πέρα απέναντι από τον Όλυμπο, όπως βλέπετε, και εκεί πέρα στο βάθος είναι και ο Κίσαβος. Πριν ξεκινήσουμε, αν σου αρέσει το βίντεο, χτύπα το like, κάνε subscribe, κάνε εγγραφή, χτύπα και την καμπάνα από δίπλα, κάνει ding dang dong. Να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Επίσης, αν ενδιαφέρεσαι για αθλητικά συμπληρώματα, αθλητικά ρούχα, gadget και άλλα πολλά, μπορείς να μπεις στο site μου dandek.gr. Link υπάρχει στην περιγραφή. Αυτή τη στιγμή τρέχουν προσφορές που φτάνουν μέχρι και 40%. Και σας έχω ξαναπεί ότι έχω πάρα πολλά συμπληρώματα που είναι φυτικής προέλευσης, είναι συμπληρώματα με βότανα. Και έχουμε ξαναπεί ότι τα συμπληρώματα συμπληρώνουν τη διατροφή, γι' αυτό λέγονται έτσι. Δεν αντικαθιστούν τη διατροφή, δεν είναι υποκατάστατα διατροφής. Ουσιαστικά τα χρησιμοποιεί ένας αθλητής ή οποιοδήποτε άνθρωπος που θέλει να είναι πιο υγιής, πιο λειτουργικός, σαν εργαλεία ώστε να φτάσει πιο γρήγορα στο στόχο του. Γιατί από τα συμπληρώματα παίρνεις σημαντικά ίχνοστοιχεία που είναι αρκετά δύσκολο να λάβεις από τη διατροφή σου. Και αυτό το αναφέρω γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος εκεί έξω που μπερδεύεται συμπληρώματα με τα φάρμακα, okay? Και βλέπω πολλούς να λένε οι αρχαίοι Έλληνες δεν έπαιρναν τέτοια πράγματα. Παιδιά, όχι, κάνετε λάθος, έπαιρναν τέτοια πράγματα. Συγκεκριμένα, για παράδειγμα, ένα συμπλήρωμα που έχω στο site μου, το Yes Master, που αυξάνει τη φυσική σου τεστοστερόνη, έχει μέσα τριβόλι, που είναι ένα βότανο που ξέρουμε ότι το κατανάλωναν οι αθλητές καθ' όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας. Το κατανάλωναν για να τους αυξηθεί η τεστοστερόνη και να έχουν καλύτερες επιδόσεις στα αθλήματα και τα σχετικά. Επίσης, ο Μέγας Αλέξανδρος, για παράδειγμα, έδινε υποφαές στα στρατεύματά του ώστε να έχουν καλύτερες επιδόσεις και να μπορούν να κάνουν τόσο πολλά χιλιόμετρα μέσα σε μια μέρα. Λέγεται ότι τα στρατεύματα έκαναν κοντά στα 50 χιλιόμετρα την ημέρα. Το υποφαές, για όσους δεν ξέρετε, είναι μια υπερτροφή που υπάρχει και ως συμπλήρωμα και ουσιαστικά την ανακάλυψαν στην Ανατολή αυτή την υπερτροφή, τότε στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν, ξέρω εγώ, τα τραυματισμένα άλογα πήγαιναν και έτρωγαν αυτό το φυτό. Και παρατήρησαν οι γιατροί από τα στρατεύματα ότι όταν τα άλογα έτρωγαν αυτό το φυτό, θεραπευόταν πολύ πιο γρήγορα. Ουσιαστικά αυτή η τροφή βοηθούσε στο να θεραπευτούν τα άρρωστα και τραυματισμένα άλογα και ταυτόχρονα βελτίωνε και τις επιδόσεις τους, τα έκανε πιο δυνατά. Και έτσι ονόμασε αυτή την τροφή υποφαές, επειδή υποφαές σημαίνει δυνατό, λαμπερό άλογο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν να το καταναλώνουν και οι στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αυξήθηκαν κατά πολύ οι επιδόσεις τους. Ο φίλος μας ο Άγγελος ρωτάει αν υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα η έννοια του Αγίου. Οι αρχαίοι Έλληνες στην Υγεία την έλεγαν κιόλας Αγία. Επίσης, οι αίρες της Αθηνάς λεγότανε Παναγίες. Παν και Αγίες. Παναγίες. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό. Οι αίρες της Αθηνάς ήταν Παρθένες. Δεν ξέρω πάλι αν σας θυμίζει κάτι αυτό. Και όπως είπαμε, λεγότανε Παναγίες. Επίσης, το ιερό βουνό Άθος, το σημερινό Άγιο Όρος, ήταν ιερό βουνό της Αρτέμιδος. Εκεί πέρα ζούσαν οι αίρες της Αρτέμιδος και ήταν άβατο για άντρες. Και τώρα έχει γίνει άβατο για γυναίκες. Γενικότερα έχουν αντιστραφεί όλα. Ο φίλος μας ο Γιάννης με ρωτάει τι έχω να πω για την ελληνική σημαία που φέρει το Σταυρό. Παιδιά, αυτό το βλέπουμε να παράγεται από πολλούς χριστιανούς. Ότι έχουμε το Σταυρό του Ιησού, της πίστης μας, στη σημαία. Όχι, ο Σταυρός που σταυρώθηκε ο Ιησούς, αυτόν που έχετε στην Ανάσταση και τα σχετικά, δεν είναι ισοσκελής. Είναι ο Σταυρός που σκότωναν με φρικτό τρόπο ανθρώπους, οι Ρωμαίοι και όχι μόνο. Ο Σταυρός τώρα που έχει πάνω η ελληνική σημαία είναι ισοσκελής και είναι ένα πανάρχαιο ηλιακό σύμβολο. Είναι σύμβολο του ηλίου που μας δείχνει τις ημερίες και τα ηλιοστάσια. Επίσης, αυτός ο Σταυρός είναι και μέσα στον κύκλο του Ζωδιακού. Οπότε, ας ξεκαθαρίσουμε ότι αυτός ο Σταυρός δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό και είναι ένα πανάρχαιο ηλιακό σύμβολο. Γενικότερα, ό,τι σύμβολο έχει μέσα ο χριστιανισμός, τα πάντα όμως και αυτά που τον αντιπροσωπεύουν και αυτά που εχθρεύεται, είναι πανάρχια ελληνικά σύμβολα. Έχουμε πει για την Πεντάλφα, για παράδειγμα, που είναι το σύμβολο των Πυθαγορείων, που ουσιαστικά το Πεντάλφα συμβολίζει την υγεία, το Πεντάλφα συγκεκριμένα μέσα στον κύκλο συμβολίζει την πλήρη αρμονία και των πέντε στοιχείων, γι' αυτό έρχεται η υγεία, όταν όλα τα στοιχεία μέσα μας είναι σε μια πλήρη αρμονία και συμβολίζει εν ολίγη στην τελειότητα. Τώρα το ανάποδο πεντάλφα υποτίθεται ότι συμβολίζει το ακριβώς αντίθετο. Αλλά λέω υποτίθεται γιατί όλα αυτά τα κεγαλά σατανιστικά και όλες αυτές τις μαλακίες που κάνουν αυτοί οι καμένοι δεν μπορούν να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα γιατί δεν κινούνται σύμφωνα με την λογική, με τη φρόνηση της δημιουργίας. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν πας αντίθετα από το σωστό θα έρθει κάποιο αποτέλεσμα. Απλά είσαι χαζός. Οπότε δεν είναι ότι με το να χρησιμοποιούν αυτά τα σύμβολα ανάποδα σε περίεργες θελετές που κάνουν μπορούν να επιφέρουν κάποιο κακό. Όχι, απλά τα παιδιά έχουν πρόβλημα στο μυαλό. Επόμενη ερώτηση από τη φίλη μας Χριστίνα.
Τι σχέση έχει ο νους μας με τον Δία Ζεύς? Όταν σκέφτεται ο άνθρωπος, διαιρεί και ζεύγει τη σκέψη του. Αυτός που μπορεί να διαιρέσει πολύ περισσότερες φορές τη σκέψη του είναι και πιο ευφύς. Γιατί όσο περισσότερο διαιρείς μία σκέψη ή κάτι που παρατηρείς ή την οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνεις, τόσο καλύτερα μπορείς να την κατανοήσεις. Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει μία επεξήγηση ενός θέματος, ουσιαστικά το διαιρεί. Επίσης, στη σκέψη μας, όπως όλοι ξέρετε, υπάρχει και η ζεύξη. Δηλαδή, συνδέεις γεγονότα, συνδέεις καταστάσεις για να καταλήξεις ένα αποτέλεσμα. Συνέχεια, γενικότερα με τη σκέψη, διαιρείς και ζεύγεις. Επίσης, οι προγονείς μας και συγκεκριμένα ο Σωκράτης μας έλεγε ότι η δύναμη του ζηνός Διός εκδηλώνεται παντού στη φύση γύρω σου. Και είναι αυτό που δίνει το ζήν τη ζωή σε όλα τα έμβια όντα σε αυτόν τον πλανήτη. Γι' αυτό το λόγο τον Δία τον έλεγαν Δία Ζεύς Ζήνα. Δηλαδή η δύναμη που διαιρεί, ζεύγει τα πάντα και δίνει τη ζωή στα πάντα. Αν παρατηρήσεις τη φύση γύρω σου, θα δεις ότι αυτή η δύναμη εκδηλώνεται παντού. Για παράδειγμα, για να γεννηθεί ένα παιδί, δύο άνθρωποι έρχονται σε ζεύξη μέσω του έρωτα. Κάνουν έρωτα, γίνεται η ζεύξη, το σπερματοζωάριο ζεύγει με το οάριο. Επέρχεται η ζεύξη του σπερματοζωάριου με του οάριου μέσα στην κοιλιά της γυναίκας και ξεκινά να μεγαλώνει το έμβριο. Και στη συνέχεια, όταν οριμάσει αρκετά το έμβριο, επέρχεται η διαίρεση. Ουσιαστικά το παιδί βγαίνει μέσα από την κοιλιά της γυναίκας και επέρχεται η γέννηση που φέρνει και τη ζωή στο παιδί. Οπότε έχουμε τη ζεύξη Ζεύς, μετά έχουμε την διαίρεση που φέρνει τη ζωή. Ζεύς, Δίας, Ζήνας. Και αυτό που σας ανέφερα με τη γέννηση του ανθρώπου είναι ένα απλό παράδειγμα. Αυτή η δύναμη εκδηλώνεται παντού στη φύση γύρω σου. Θα τα πούμε πολύ πιο αναλυτικά στο βίντεο που θα γίνει για τον Δία. Και σας έχω ξαναπεί, αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψη. Η κάθε λέξη στην ελληνική γλώσσα εξηγεί και αυτό που εννοεί. Η ελληνική γλώσσα είναι ενιολογική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι λέξεις Ζεύς, Δίας, Ζήνας είναι η εξήγηση αυτής της δύναμης που όταν ο άνθρωπος μέσω της παρατήρησης φτάνει στο επίπεδο να την κατανοήσει, τότε μπορεί και να την ονομάσει και με το όνομα που εξηγεί την ουσία της. Συγκεκριμένα, παιδιά, σας έχω ξαναπεί ότι κάθε γράμμα στην ελληνική γλώσσα είναι και αυτό ενεολογικό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η λέξη ενεολογική, είναι και το κάθε γράμμα. Το Ζ δηλώνει την ζωή, το Ε δηλώνει την πορεία, κίνηση. Βασικά, είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να πούμε για το γράμμα Ε, θα τα πούμε σε άλλο βίντεο. Γιατί όπως ξέρετε όλοι είναι και το ενδελφής ε. Από εκεί και πέρα, αυτό που δηλώνει το γράμμα ε είναι η ένωση του νου, της ψυχής και του πνεύματος στο σώμα. Είναι η ένωση που δίνει και πορεία, κίνηση. Το ε δηλώνει τη συσσόρευση ενέργειας, που ουσιαστικά το ε, αν το δείτε, είναι σαν ένα χωνί που, ας πούμε, έρχεται η ενέργεια, συσσωρεύεται σε ένα σημείο και κατεβαίνει κάτω. Οπότε το ε δηλώνει την ενέργεια που έρχεται από τα άνω, συσσωρεύεται και κατεβαίνει εδώ κάτω. Το σίγμα δηλώνει κίνηση σε εσωτερικό χώρο, γιατί αν παρατηρήσετε, μέσα στο σίγμα έχεις αυτό εδώ πέρα που δηλώνει την κίνηση δεξιόστροφα. Οπότε, παιδιά, δώστε βάση εδώ πέρα. Η μετάφραση της λέξης Ζεύς είναι αυτό που φέρνει τη ζωή. Δηλαδή, είναι αυτό που ενώνει νου, ψυχή και πνεύμα μέσα στο σώμα και τα δίνει ταυτόχρονη κίνηση, ταυτόχρονη πορεία κίνηση. Συσσωρεύεται από τα άνω όλη αυτή είναι η ενέργεια μέσα στο σώμα και δίνει κίνηση σε εσωτερικό χώρο. Ουσιαστικά, εσωτερικός χώρος εννοεί το κάθε σώμα ξεχωριστά. Τι είναι αυτό λοιπόν που δίνει ζωή και είναι τη σκέψη του ανθρώπου και τον ίδιο τον άνθρωπο? Τα πάντα μέσα στο σώμα σου δουλεύουν με καθαρό ηλεκτρισμό. Από τη σκέψη σου μέχρι και την κάθε κίνηση που κάνει το σώμα σου. Όλα αυτά τώρα εδώ γίνονται με ηλεκτρισμό. Ο εγκέφαλός μου στέλνει εντολές στα δάχτυλα αυτή τη στιγμή μέσω ηλεκτρισμού. Περνάει στο νευρικό σύστημα και έρχεται αυτό το αποτέλεσμα. Έρχεται το αποτέλεσμα της κίνησης. Ό,τι έχει κίνηση, άρα ζωή σε αυτόν τον κόσμο, προέρχεται από τον ηλεκτρισμό. Από την κίνηση που δίνει ο ηλεκτρισμός. Και όπως όλοι ξέρετε, το σύμβολο του Δία είναι ο κεραυνός, καθόλου τυχαίο. Οπότε, για να το καταλάβετε πιο απλά, αυτή η λέξη μιλάει για τη δύναμη του ζήνος που περνάει μέσα σε όλα τα έμβια όντα και τα δίνει ζωή, τα δίνει κίνηση. Η λέξη Δία σημαίνει δύναμη συνεχώς κατερχόμενη από την αρχική δύναμη. Ο Σωκράτης με τους Πυθαγόριους μας έλεγαν ότι ο Δίας Ζεύς Ζήνας είναι ο άρχον βασιλιάς του σύμπαντος κόσμου. Είναι ο νους που άρχει και εκδηλώνεται παντού σε αυτόν τον κόσμο. Και στη φύση γύρω σου και μέσα σου. Θα τα πούμε και πολύ πιο αναλυτικά στο βίντεο που θα γίνει, ξαναλέω, για τον Δία. Επόμενη ερώτηση από το φίλο μας τον Νίκο. Τι έχεις να πεις για τον Αδάμ και την Εύα και για τον Αδάμαντα και την Ήβη? Ό,τι έχει μέσα η βίβλος είναι κλεμμένο από την ελληνική μυθολογία. Στην ελληνική μυθολογία ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι οι πρώτοι άνθρωποι που έφτιαξαν οι θεοί, που τους έδωσαν και το προμηθεϊκό πυρ και μας έκαναν έλογα όντα,
Οι πρώτοι άνθρωποι ήταν ο Αδάμαντας και η Ήβη. Και εντελώς τυχαία, μεταγενέστερα, στην Παλιά Διαθήκη βλέπουμε έναν Αδάμ και μια Εύα. Ο Αδάμαντας, που είναι ο πρώτος άνθρωπος, άνδρας, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, σημαίνει αδάμαστος, αυτός που δεν δαμάζεται. Η Ήβη που οι Ιουδαίοι την έκαναν Εύα σημαίνει αιώνια νιώτη. Το θέμα όμως είναι, παιδιά, ότι αυτοί που έγραψαν τη βίβλο δεν είναι μόνο ότι αντέγραψαν στοιχεία από την ελληνική μυθολογία. Πολλά από αυτά τα αντέγραψαν και τα αλλίωσαν για να εξυπηρετηθούν διάφορα συμφέροντα. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι και αυτό που συνέβη με το προπατορικό αμάρτημα που η Εύα πήρε το μήλο από το δέντρο που το φύλαγε ένα φίδι, που το φίδι και καλά στη βίβλο συμβολίζει τον Σατανά, τον διάβολο, που όθησε την Εύα και τη Δελέα ώστε να κάνει το προπατορικό αμάρτημα για να εκπέσει στη θνητή φύση. Παιδιά, όμως, όσοι γνωρίζετε την ιστορία του Ηρακλή, θα γνωρίζετε παράλληλα ότι υπήρχε ένας άθλος με τα μήλα των Εσπερίδων, που ουσιαστικά ήταν τα μήλα της γνώσης. Και εκεί πέρα τα φύλαγε αυτά τα μήλα ένα φίδι που ο Όφης στην αρχαία Ελλάδα αντιπροσωπεύει τη γνώση. Ο Όφης, το δέντρο με τα μήλα των Εσπερίδων, είναι φύλακας. Γενικότερα, ο Όφης στην αρχαία Ελλάδα δεν είναι κάτι κακό. Είναι και φύλακας, ιδιαίτερα ο δράκοντας Όφης, αλλά συνδέεται και με την υγεία. Γι' αυτό είναι και σύμβολο της υγείας. Από την αρχαία Ελλάδα είναι και στο κηρύκιο του Ερμή και τα σχετικά. Όπως και να έχει, στην ελληνική μυθολογία, ο Όφης φυλάει τα μήλα των Εσπερίδων, επειδή αυτά τα μήλα έχουν και τη γνώση και συμβολίζει ότι όποιος τρώει τα μήλα παίρνει και τη γνώση. Το θέμα είναι ότι αυτή η γνώση δεν πρέπει να δοθεί στον οποιοδήποτε απαίδευτο εκεί έξω. Πρέπει να δοθεί σε μια εξελιγμένη ψυχή με ήθος που πρεσβεύει το δίκιο και θα χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση για να υπηρετήσει το δίκιο και να προσφέρει. Γιατί αν την πάρει ένας απαίδευτος που βρίσκεται μέσα στην άγνοια, κατά πάσα πιθανότητα θα χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση για κακό σκοπό. Για να αποδουλώσει τους άλλους ανθρώπους, να τους κάνει ό,τι θέλει και τα σχετικά. Γιατί ξαναλέμε, η γνώση είναι δύναμη και όταν πέφτει στα κακά χέρια δημιουργούνται προβλήματα και γι' αυτό το λόγο στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν τα μυστήρια που δεν μπορούσε να έχει οποιοδήποτε πρόσβαση. Πρόσβαση στα μυστήρια είχαν μόνο εξελιγμένες ηθικά ενάρτητες ψυχές που μπορούσαν να διαχειριστούν όλο αυτό που γινόταν εκεί πέρα, όλο αυτό που βίωναν εκεί πέρα και μπορούσαν να διαφυλάξουν αυτή την ανώτερη γνώση που δεχόντουσαν από τα μυστήρια, να την προστατεύσουν και να τη χρησιμοποιήσουν για καλό όταν πρέπει και για το λόγο που πρέπει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Όφης στην ελληνική μυθολογία αντιπροσωπεύει κάτι καλό, καθώς είναι προστάτης της γνώσης. Προφανώς, αν κάποιος δει την χριστιανική θρησκεία και τα υπόλοιπα δόγματα που κυμαίνονται στο ίδιο φάσμα και έχουν κοινό Θεό, το Γιαχβέ έχουν όλοι ως Θεό, γιατί όπως είναι προπάτορας των χριστιανών Ιουδαίων ο Αβραάμ, έτσι είναι προπάτορας και των μουσουλμάνων ο Αβραάμ. Έχουν ακριβώς τον ίδιο προπάτορα και μιλάνε για τον ίδιο Θεό. Απλά οι χριστιανοί τον ονομάζουν Γιαχβέ και οι μουσουλμάνοι Αλλάχ. Σκεφτείτε ότι οι μουσουλμάνοι, επειδή έχουν κοινό Θεό, όπως και οι χριστιανοί, δέχονται τον Ιησού σαν ιστορικό πρόσωπο, αλλά τον δέχονται ως προφήτη του Γιαχβέ. Όχι ως σωτήρα της ανθρωπότητας και όχι ως γιο του Γιαχβέ. Ενώ οι χριστιανοί, σύμφωνα με αυτά που λέει πάντα η Αγία Γραφή, που εσείς οι Έλληνες χριστιανοί δεν θέλετε να τα δεχτείτε, εκεί πέρα μέσα λέει ξεκάθαρα ότι ο Ιησούς είναι γιος του Γιαχβέ. Καθώς να προσεύχεται στον πατέρα του, τον αποκαλεί Γιαχβέ. Απλά ξαναλέμε, κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν έχει διαβάσει την Αγία Γραφή και όπου του τα αναφέρει αυτά, δεν τα δέχεται. Επιμένει να θέλει να διορθώσει τα ίδια τα λόγια του Θεού του. Γιατί ουσιαστικά, ρε φίλε, αυτό κάνεις όταν μου διορθώνεις την Αγία Γραφή, αφού μου λες εσύ ο ίδιος ότι είναι λόγος Θεού. Άρα μετά μου λες ότι ο Θεός κάνει λάθος και θα τον διορθώσω εγώ, γιατί δεν μου ακούγεται καλά αυτό, δεν μου κάθεται καλά να έχω Θεό το Γιαχβέ. Εγώ ξέρω έναν Ιησού, αυτός μου κάνει επίκληση στο συνέστημα, αυτός μου τραβάει την προσοχή, αυτός είναι ο Θεός μου και ακολουθώ και την Αγία Γραφή που είναι λόγος Θεού, αλλά την αλλάζω από το γουστάρο επειδή ο πατέρας του Ιησού κάνει λάθη και εγώ ο ανάθαστος, ο πιστός χριστιανός τον διορθώνω. Όπως και να έχει, ξαναλέω. Αν κάποιος παρατηρήσει τη φύση του Γιαχβέ, θα δει ότι σε θέλει δούλο, καθώς σου λέει είσαι ο δούλος μου, υπάκουσέ με, αν θα σου πω και θα σου θεί η ψυχή σου και τα σχετικά. Όλη η Αγία Γραφή μέσα μιλάει για έναν Θεό τιμωρό που θέλει τους πιστούς να είναι δούλοι και να υπακούν το λόγο του για να σωθούν, αλλιώς θα τιμωρηθούν στην κόλαση. Αυτό είναι το ύφος, όποιος δεν θέλει να το δει είναι γκαβός τυφλός, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Οπότε τι έκαναν τα Λάνια όταν έφτιαχναν αυτήν την ωραία ιστορία? Πήραν τα μήλα των Εσπερίδων, το δέντρο με τα μήλα των Εσπερίδων, και ότι τι είχε πει ο Γιαχβέ στην Εύα, επειδή ο Γιαχβέ, σαν Θεός, θέλει να έχει τους ακόλουθους του δούλους. Δεν θέλει φυσικά οι ακόλουθοί του να έχουν γνώση, γιατί αν έχουν γνώση θα τον αφισβητήσουν και δεν θα είναι πλέον δούλοι του. Η γνώση, ξαναλέμε, σε κάνει δυνατό. Η πραγματική, η αληθινή γνώση. Οπότε το μήνυμα της βίβλου και της Αγίας Γραφής ποιο είναι? Μη πάτε να φάτε από τα μήλα της γνώσης και αφυπνιστείτε και μετά δεν είστε δούλοι του Γιαχβέ. Αυτά τα μήλα που σου δίνουν γνώση αντιπροσωπεύουν τον Σατανά και τα φυλάει ο ίδιος ο Σατανάς. Οπότε ουσιαστικά η αλλίωση που έκαναν
Η χρυσανή σε αυτό ήταν η εξής. Ταύτισαν τα μήλα των Εσπερίδων, τα μήλα που δίνουν τη γνώση με κάτι κακό, και τον προστάτη τους με τον ίδιο τον Σατανά. Μακριά σου, λέει, πιστέ δούλε του Θεού από τη γνώση, γιατί αν έχεις γνώση δεν είσαι πλέον δούλος, ok. Και αυτό δεν μας συμφέρει για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και η νούμερο ένα ατάκα των χρυσανών είναι μακάρι η πτωχή του πνεύματι. Ουσιαστικά σου λένε ότι για να είσαι ευτυχισμένος πρέπει να είσαι φτωχός στο πνεύμα. Σου λένε δηλαδή ότι μην είναι ανόητος για να είσαι ευτυχισμένος, που βέβαια καμία ευτυχία δεν θα έχεις αν είσαι ανόητος, απλά σου πετάνε αυτή την παρούφα. Οι Έλληνες από την άλλη δεν έχουν τέτοια βίτσια, δεν είναι δούλοι κανενός και πάντα ήταν, είναι και θα είναι, ή μάλλον επιδιώκουν να είναι πλούσιοι στο πνεύμα. Και πολύ καλά οι Έλληνες γνωρίζουν ότι μακάριος, ευτυχισμένος και ευδαίμων είναι αυτός που έχει πλούσιο πνεύμα. Επόμενη ερώτηση από τη φίλη μας Βασιλική, πώς μπορούμε να ελέγχουμε το συναίσθημα και να μην ξαπατώμαστε από αυτό. Το έχω αναλύσει πολλά βίντεο, αλλά θα πούμε κάποια επιπλέον πράγματα εδώ πέρα. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε δει την τριμέρα της ψυχής και υπάρχει το λογιστικό που είναι το ανώτερο επίπεδο της ψυχής και με αυτόν τον τρόπο εκδηλώνεται και στο σώμα σου, είναι εδώ πέρα στο νου σου, είναι το θυμικό που εδώ πέρα εδράζει και το συναισθημά σου και το εγώ σου και είναι το επιθυμητικό από εδώ και κάτω, όπως είπαμε, από τα έντερα μέχρι τα γεννητικά όργανα, που έχει να κάνει με τις επιθυμίες του σώματος. Βέβαια όμως, όταν άρχισε έναν άνθρωπο το επιθυμητικό, ξαναείπαμε, δεν είναι μόνο ότι θα κυνηγάει αλόγιστα και χωρίς μέτρο τις επιθυμίες του σώματος. Δηλαδή θα προσπαθεί συνέχεια να ικανοποιήσει τις ωρέξεις του σώματος είτε με σαρκικές ειδονές, είτε με φαγητό, είτε με το οτιδήποτε. Ταυτόχρονα θα κυνηγάει και επιθυμίες που έχουν να κάνουν με την ύλη, γιατί το επιθυμητικό μας μέρος συνδέεται άμεσα με την ύλη. Δηλαδή μια επιθυμία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος όσον αφορά την ύλη, να έχει πολλά λεφτά, να έχει πολύ εξουσία, να άρχει σε άλλους. Αυτό είναι κάτι που αφορά εδώ πέρα τον υλικό κόσμο, το χθόνιο βασίλειο, ξαναλέμε. Εδώ πέρα που ζούμε είναι το χθόνιο βασίλειο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εκδηλώνεται η τριμέρεια στον άνθρωπο, στην ψυχή του ανθρώπου, εκδηλώνεται και στη δημιουργία. Και υπάρχει το ουράνιο βασίλειο, υπάρχει το χθόνιο βασίλειο που είναι το βασίλειο της ύλης που είμαστε εμείς εδώ πέρα, και υπάρχει και το υποχθόνιο βασίλειο ή αλλιώς το βασίλειο του Άδη Πλούτονος, που Άδης σημαίνει άνευ είδους, σημαίνει αόρατος κόσμος, δηλαδή ο κόσμος που δεν είναι αισθητός με τις αισθήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι ο κόσμος των νεκρών εκεί πέρα που πάνε ψυχές αφού αποχωρίζονται το σώμα. Τα έχουμε εξηγήσει όλα αυτά και στα βίντεο με τις μετασαρκώσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σύμφωνα με τους προγόνους μας υπάρχει μια δύναμη που άρχισε στο κάθε βασίλειο. Βασικά είναι η ίδια δύναμη που σε κάθε βασίλειο, ανάλογα με τις ιδιότητες του κάθε βασιλείου, αποκτά και διαφορετικές ικανότητες. Ο ουράνιος είναι ο Δίας Ζεύς που γνωρίζουμε όλοι. Ο χθόνιος είναι ο Ποσειδώνας. Αυτός που άρχισε στο στάδιο που είμαστε εμείς εδώ είναι ο Ποσειδώνας. Ο υποχθόνιος είναι ο Πλούτονας ή αλλιώς Άδης. Βλέπουμε γενικότερα στη φύση της ψυχής, στη φύση του κόσμου, να εκδηλώνεται παντού μια τριαδικότητα. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό ή αν πάλι οι χριστιανοί κάτι έκλεψαν εδώ πέρα. Δεν ξέρω, εγώ απλά λέω, παιδιά. Ο Ποσειδώνας είναι και ο Θεός του συναισθήματος. Και το λένε Θεό της θάλασσας επειδή το συναίσθημα του ανθρώπου και γενικότερα όλων των θηλαστικών όντων στον πλανήτη είναι υγρό και έχει διακυμάνσεις σαν το νερό της θάλασσας. Επίσης δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στο σώμα μας και γενικότερα σε όλα τα έμβια όντα σε αυτόν τον πλανήτη και στον πλανήτη γενικότερα, σε μεγαλύτερο ποσοστό είναι το υγρό στοιχείο, το νερό. Στον πλανήτη είναι 70% και ακόμα και στο σώμα μας είναι 70%. Τέλος πάντων, το συναίσθημα στον άνθρωπο είναι υγρό και διακυμαίνεται. Αλλάζει δηλαδή συνεχώς όπως αλλάζει και η θάλασσα. Μια φουρτουνιασμένη θάλασσα με τρικυμίες μπορούμε να την παρομοιάσουμε με ένα ταραχώδη συναίσθημα. Μια γαλήνια θάλασσα, έτσι ήπια, λάδι που λέμε, που κάνεις και ρομπανάκι εκεί πέρα, μπορούμε να την παρομοιάσουμε με το γαλήνιο, το ήπιο συναίσθημα, το ωραίο συναίσθημα, το ελεγχόμενο συναίσθημα. Και καταλαβαίνετε ότι το νερό έχει όλες τις διακυμάνσεις που μπορεί να έχει και το συναίσθημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για να ελέγχετε το συναίσθημα θα πρέπει ο νου σας να το γαλινεύει. Η σκέψη σας δηλαδή να γαλινεύει το συναίσθημά σας και να είναι ήρεμο. Μόνο έτσι ελέγχεται, μόνο έτσι μπορεί να έρθει σε μια ισορροπία. Αν ο νου σας και η σκέψη σας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το θυμικό και από το επιθυμητικό, θα έχετε μια διαταραχή στη σκέψη που αυτή θα φέρει και μια διαταραχή στο συναίσθημά σας. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα καταντήσετε να έχετε το συναίσθημά σας σε μια υπερβολή ή σε μια έλλειψη. Αν το συναίσθημά σας είναι σε μια υπερβολή, σημαίνει ότι θα χαίρεστε πάρα πολύ έντονα, αλλά ταυτόχρονα θα λυπάστε και πάρα πολύ έντονα. Και θα είναι πάρα πολύ εύκολο να είστε ή πολύ καλοί με κάποιους ανθρώπους ή πολύ κακοί με κάποιους ανθρώπους, γιατί θα ελέγχεστε από το συναίσθημα. Μία θα πάτε από εδώ, μία από εκεί. Και υπάρχει και άλλη κατηγορία που ούτε αυτήν μπορεί με τη σκέψη της
να ελέγξει το συνέστημα και αυτοί βρίσκονται στην έλλειψη, στην αντίπερα όχθη, έχουν πολύ αδύναμο συνέστημα και έχουν μια πλήρης απάθεια, είναι σαν ζόμπι, σαν ρομπότ, κοιμισμένοι. Που ούτε αυτό μπορεί να ευνοήσει την εξελικτική πορεία της ψυχής σου. Στους περισσότερους εκεί έξω που ασχολείστε με την πνευματική εξέλιξη και τα σχετικά, μέσα σας δεν άρχει ο νους, άρχει το συνέστημα. Οι περισσότεροι είστε άτομα που δράτε καθαρά μέσω του συναισθήματος και σας έχω ξαναπεί ότι το συνέστημα σε εξαπατά. Δεν είναι σωστό σε έναν άνθρωπο να άρχει το συνέστημα, γιατί στη δημιουργία και στο σύμπαν γενικότερα άρχει ο νους. Άρχει ο Δίας Ζεύς Ζήνας. Έτσι λοιπόν και μέσα στον άνθρωπο πρέπει να γίνει και το αντίστοιχο. Πρέπει μέσα σου, στην ψυχή σου, να άρχει ο νους. Αν δεν οδηγεί ο νους τη ζωή σου και την οδηγεί το συνέστημα, δεν πας πουθενά. Θα πλανάσαι, θα σε πιάνουν άλλοι κορόιδο με παραμυθάκια που κάνουν επίκληση στο συνέστημα. Βλέπετε τι γινόταν καθ' όλη τη διάρκεια της εποχής του ηχθεί. Και εδώ πέρα έρχεται η απάντηση στο ερώτημα της φίλης μας. Για να ελέγξεις το συνέστημά σου και να μην εξαπατάς από αυτό, θα πρέπει μέσα σου να άρχει ο νους σου, η λογική σου. Το συνέστημά μας, ξαναλέω, δεν είναι άχρηστο, δεν είναι κάτι κακό, ωφελεί, είναι εργαλείο, το οτιδήποτε έχουμε μέσα μας είναι εργαλείο, αλλά είναι ωφέλιμο εργαλείο για εμάς μόνο όταν το χειριζόμαστε σωστά. Και για να το χειριστεί σωστά, πρέπει να το φέρει σε μια ισορροπία, να μην έχει ούτε υπερβολή ούτε έλλειψη, και τότε θα φτάσει σε ανώτερες ψυχικές καταστάσεις. Τότε θα έχει αυτή την εφορία μέσα σου, αυτή την καθαρότητα, αυτή την ευδαιμονία. Τότε πιστεύω ότι θα έχει πολύ περισσότερη έμπνευση, θα ελέγξει καλύτερα το εγώ σου, τον εαυτό σου. Και ουσιαστικά τότε προοδεύεις. Εν ολίγης, εσείς πρέπει να οδηγείτε το συνέστημα και όχι αυτό εσάς. Και για εκατοστή φορά δεν μιλάω για καμία απάθεια, μιλάω για μια ισορροπία. Γιατί κάποιοι τα μπερδεύετε αυτά. Και όπως έγραψα και στην ομάδα μας στο Facebook, όσο ένας άνθρωπος επιλέγει να οδηγείται από το συνέστημα, δεν πρόκειται να αντιληφθεί ούτε να πλησιάσει τις κοσμογονικές ουσίες των θεών. Θα επιλέγει ωραία παραμυθάκια που κάνουν επίκληση στο συνέστημα και οργιάζουν τη φαντασία του. Θα μένει στο χθόνιο, Ποσειδόνιο βασίλειο, που άρχεται από το θυμικό συνέστημα και οι πόρτες του ουρανού θα είναι κλειστές για αυτόν. Ο Απόλλωνας, όταν είχε νικήσει τον Πίθωνα στους Δελφούς, είχε πει στον Φθόνο που προσπαθούσε να τον δελεάσει και να τον πλησιάσει, ότι δεν θαυμάζω τον Αηδό που τραγουδά όσα και η θάλασσα, δείχνοντας έτσι ότι δεν θαυμάζει το συνέστημα ούτε μπορεί να εξαπατηθεί από αυτό, γιατί είναι κάτι που ανήκει στη θνητή φύση και όχι στην αθάνατη.